Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας μιλήσουμε για την ταμπακέρα. Χρόνια τώρα και με αυτή την κυβέρνηση, σχεδόν 2 χρόνια, για να περάσει μια βάρβαρη μνημονιακή πολιτική, μεθοδεύεται συνειδητά εμψυχρό η πλήρης υποβάθμιση και ο εξευτελισμός του Κοινοβουλίου. Δεν έχει ξαναυπάρξει στην ιστορία του Κοινοβουλίου περίοδος με τόσο πολλές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με τόσα πολλά κατεπήγοντα, με τόσο πολλές τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, υπουργικές ή δίθεν βουλευτικές, που ευνοούν συμφέροντα, που αθωώνουν μεγαλοτραπεζίτες, που προωθούν κόλπο γκρόσο δισεκατομμυρίων. Αυτά θέλαμε να συζητήσουμε. Και δυστυχώς ο πρόεδρος της Βουλής, που επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία του Κοινοβουλίου υπερψηφίστηκε στην έναρξη θητείας του από την αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό δεν το είχε τολμήσει ποτέ να το κάνει ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση, ευθυγραμμίστηκε με τις κυβερνητικές ερμηνείες και σκοπιμότητες. Ποιο ήταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για το κατεπήγον ενός νομοσχεδίου με 853 ρυθμίσεις, εκατοντάδες σελίδες σε 3 άρθρα, ότι θα πάρουμε τη δόση στην 1η Απριλίου και πρέπει να έχουμε ψηφίσει, γιατί αλλιώς θα χάσουμε τη δόση. Ποιο ήταν το βασικό πολιτικό επιχείρημα μομφής εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ όταν καταθέσαμε την πρόταση της πιστείας για τον κύριο Στουρνάρα? Ότι θέλουμε να ματαιώσουμε την έλευση της δόσης που έρχεται την 1η Απριλιά. Λοιπόν, εσείς φέρατε την 1η Απριλιά 2 μέρες πριν, αυτό το Σαββατοκύριακο, λέγοντας ένα ψέμα στον ελληνικό λαό, γιατί στα μουλοχτά ο κύριος Στουρνάρας και σήμερα φανερά δια του τύπου αποκαλύφθηκε το ψέμα σας. Γιατί το Euro Working Group που θα εκταμιεύσει τη δόση θα γίνει στις 17 Απριλίου και επομένως υπήρχε άνετα ο χρόνος να συζητηθούν τα πάντα με τη συμμετοχή των φορέων σε πολλά άρθρα, σε πολλά νομοσχέδια, με την κοινοβουλευτική διαδικασία. Γιατί πήγατε σαν τον κλέφτη και τα παράσατε σε λίγες ώρες? Γιατί θέλατε να κρύψετε την περαιτέρω διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την εξαφάνιση της μικρομεσαίας τάξης προς όφελος μιας αλυσίδας μεγαλοεισαγωγέων και πολυεθνικών και το κόλπο γκρόσο που ετοιμάζεται με τη Eurobank, όπου αγοράσατε 1,25 ευρώ τη μετοχή, με τον νόμο να λέει τότε που εσείς ψηφίσατε ότι δεν μπορεί το δημόσιο να πουλήσει κάτω από το 1,25, και χθες περάσατε μια διάταξη που λέει ότι μπορείτε να πουλήσετε και κάτω από τη χρηματιστηριακή τιμή που είναι τώρα 0,50, ακόμη και 0,30, όπως προσφέρει μια κοινοπραξία funds, 4 φορές κάτω, με κόστος δισεκατομμυρίων για το δημόσιο χρήμα. Αυτό λέει η διάταξη την οποία αρνήθηκε να ψηφίσει ένας πρώην πρόεδρος της Βουλής από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και καταψήφισε ένας πρώην πρωθυπουργός από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό ακριβώς προσπαθήσατε να κρύψετε με το ψέμα, με το ψέμα του κατεπήγοντος. Και δεν σας εγκαλεί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Αλμούνια, που είναι της δικής σας σχολής και φιλοσοφίας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν, σας λέει προσέξτε, άμα πάτε να πουλήσετε πολύ φτηνά, ζημιώνοντας το δημόσιο συμφέρον προς όφελος ιδιωτών, παραβιάζετε τους κανόνες περί ανταγωνισμού, γιατί πρόκειται για κρατική ενίσχυση ιδιώτη. Και αυτό το mail της DGCOM, Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, ημερομηνία 15 Μαρτίου προς τον Τάφχη Σίγμα, το κρύβεται. Και επίσης το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, σελίδα 33 και 34, λέει ότι η ασυλία που δίνεται στο Τάφχη Σίγμα να πουλήσει μπυρ παράκοψο χρονιά με κόστος δισεκατομμυρίων για το δημόσιο αντιστρέφει το μαχητό και είναι προβληματικό συνταγματικά σε σχέση με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του συντάγματος. Αυτά θέλατε να κρύψετε στην τούρνα του Σαββατοκυριακού, λέγοντας ψέματα ότι θα χάσουμε τη δόση, γιατί άραγε στις 1η Απριλίου εκταμιεύεται. Θα πείτε και τι έπρεπε να κάνει ο Πρόεδρος. Από τη στιγμή
που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και μέσα στους επιστήμονες συνταγματολόγους και μέσα στη Βουλή για το αν είναι όμοια ή όχι η πρόταση. Εμείς λέμε ότι δεν είναι όμοια, διότι απευθύνεται η μία στην κυβέρνηση, η άλλη σε μέλος της κυβέρνησης και έχουν και διαφορετικά σκεπτικά. Και ο κύριος Σταμάτης, που είναι επίσης νομικός, το δέχθηκε. Εκτός από στενό συνεργάτη του κυρίου Σαμαρά και νομικός. Τον αδειάσατε κι αυτόν. Τι έπρεπε να κάνει ο πρόεδρος της Βουλής? Έστω ότι αφού συνεσκέφθη με τον κύριο Βενιζέλο και πήρε την καινούρια κυβερνητική γραμμή που άδειασε τον Υπουργό Επικρατείας και κολλητό του κυρίου Σαμαρά από την εποχή της πολιτικής άνοιξης, έστω ότι ήθελε να την εφαρμόσει. Αν ήταν ακριβοδίκαιος και θεσμικά σωστός, τι έπρεπε να κάνει? Να συγκαλέσει τη διάσκεψη των Προέδρων, ενώπιον όλων να καλέσει και την νομική υπηρεσία και το νομικό συμβούλιο της Βουλής και να πει: κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει η άποψη Παραρά, υπάρχει και η άποψη Χρυσόγονου, Καμτσίδου και άλλων. Τι να κάνουμε? Δεν το έκανε. Δεν τίμησε την εμπιστοσύνη και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της συντριπτικής πλειοψηφίας των βουλευτών. Λειτουργήσε ως υπουργός της κυβέρνησης. Και επιπλέον, και μετά την υποβολή της πρότασης Μομφής, ενώ σύμφωνα και με τις παραδόσεις και με τον κανονισμό έπρεπε να κατέβει κάτω και να προεδρεύσει ένας αντιπρόεδρος μέχρι ότου κριθεί η πρόταση, συνέχισε να προεδρεύει σαν να μην τρέχει κάστανο. Κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η ουσία του θέματος. Και ελπίζω να αγγίζει και κάποιον από εσάς ότι χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κοινοβούλιο με ουσιαστικό ρόλο, με ανεξαρτησία απέναντι στην κυβέρνηση. Όχι παρακολουθηματικό γαϊτανάκι, χωρίς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με σύγχρονους θεσμούς, με ουσιαστικό διάλογο, με δυνατότητα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, χωρίς τροπολογίες ύποπτες της τελευταίας στιγμής, όπως σε πολλά άλλα κοινοβούλια. Τον ίδιο χρόνο, την ίδια ανοχή, χωρίς αυτό το μηχανηματάκι, κύριε. Ολοκληρώσατε. Δηλαδή, ο κύριος Παναγιωτόπουλος μίλησε 7 λεπτά. Ευχαριστώ. Μιλώ για τους άλλους. Και αυτό δεν το έχουμε. Δεν υπάρχει παρά τις προτάσεις μας καμία πρωτοβουλία και από τον σημερινό πρόεδρο της Βουλής για να προσαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής στα σύγχρονα δεδομένα που να ενισχύουν το ρόλο του Κοινοβουλίου. Γιατί αυτό είναι άμυνα απέναντι στους εχθρούς του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας. Κοιτάξτε να δείτε. Αποφύγατε χθες με νομικισμούς και κοινοβουλευτικές κολοτούμπες την κοινοβουλευτική μορφή στον κύριο Στουρνάρα. Και φάνηκε γιατί τα κάνατε αυτά. Γιατί την ώρα της ψηφοφορίας είχατε ηχηρές απώλειες από τους κόλπους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και σε θέματα που πονάνε, στο κόλπο Γκρόσο με τις τράπεζες, στην εξαφάνιση της μεσαίας τάξης, με την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ που την πλήρωσε ο ελληνικός λαός 1 εκατομμύριο ευρώ για να τον αφανίσει. Αποφύγατε λοιπόν την κοινοβουλευτική μορφή στον κύριο Στουρνάρα. Θα αποφύγετε σε λίγες ώρες, γιατί είμαστε ρεαλιστές, και την κοινοβουλευτική μορφή στον πρόεδρο της Βουλής. Αυτό που δεν θα μπορέσετε να αποφύγετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τη λαϊκή μορφή στην κάλπη του Μαΐου. Αυτή έρχεται και θα είναι ηχηρή. Σας ευχαριστώ.